Πέρας δοξολογίας. Παρακαλείται ο Δήμαρχος και ο κύριος Δημαράς να προσέλθουν για την έναρξη τελετής αποκαλυτηρίων της επιτύμβιας στήλης. Μαζί. Ο διοικητής της 193 μοίρας Πυραράβλων, MLRS, αντισυνταγματάρχης Πλατιάς Αντώνιος. Ενός λεπτού σιγή. Παρακαλείται να απευθύνει χαιρετισμό και να απονείμει ένα μυστική πλακέτα στον κύριο Παναγιώτη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σήμερα με το μνημόσυνο, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου και την παρουσία εκλεκτών του κυρίου Υφυπουργού, των κυρίων βουλευτών μας, του κυρίου την Περιφερειάρχη, που πρέπει να τον ευχαριστήσω την Περιφέρεια γιατί συνέβαλε οικονομικά στην προσπάθεια που γίνεται. Η μνήμη αυτού του ανθρώπου που ταξίδεψε από την Νότια Ελλάδα για να πέσει ηρωικά μαχόμενος εδώ στον τόπο μας. Κύριε Δημαρά, νομίζω ότι εσείς πρέπει να πείτε τα περισσότερα και βέβαια να ευχαριστήσω παράληψή μου όλους όσους συμβάλλουν να γιορταστούν αυτά τα 100 χρόνια τους κυρίους καθηγητές, τον κύριο Λιμπεράκη, τον κύριο Πλατιά, τον διοικητή μας, ο οποίος έχει δώσει πολλές ώρες για να συμβεί αυτό και το σημερινό αλλά και όλες οι τελετές και δεν θέλω να δικήσω όλους τους συνεργάτες μου, το Σταμάτη, πραγματικά πολλές ώρες αφιερώνουν κάθε μέρα εκεί στο Δημαρχείο για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ σήμερα. Κύριε Δημαρά. Καλημέρα σας. Δεν γνωρίζω προσωπικά. Γι' αυτό δεν θα απευθυνθώ ιδιαίτερα, ίσως το Σεβασμιότατο, ο οποίος ήταν και μια έκπληξη για μας σήμερα στην έκανε τη λειτουργία. Αυτή φίλη, και το λέω φίλη από καρδιάς, δεν το λέω για την προσφώνηση, είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ και πραγματικά είναι μια συγκινητική συγκυρία. Πήγε στο εξωτερικό όπου έκανε προκοπή τότε, αλλά την εποχή εκείνη βλέπετε ότι η ιδέα της πατρίδας και η ιδεολογία της πατρίδας ήταν πάνω από τη ζωή των ανθρώπων.
Γι' αυτό στο πρώτο κάλεσμα, ουητευμένος και από την προϊστορία της γενέτειράς του, της Σπάρτης, οργάνωσε και αυτός ένα εκστρατευτικό σώμα, όταν το οργάνωσε, το εξόπλισε, το μετέφερε στην Ελλάδα και έγινε αυτό που έγινε, μετά από περιπέτειες ήρθε εδώ για να σκοτωθεί και για να δοξαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και από το χωριό μας και από την κοινωνία τη μικρή του χωριού μας και από την οικογένειά μου και πιστεύω ότι είναι μια πολύ θετική γιορτή, να το πω γιορτή, μια θετική εκδήλωση το να τιμάει κανείς τους ανθρώπους οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Μόνο ήθελα να προσθέσω δύο ονόματα τα οποία ο ένας είναι μαζί με τον Δημαρά ήταν ο Σταύρος Οικονομόπουλος, ο οποίος ήταν εξάδερφός του και επίσης και αυτός από το χωριό Βρεσταίνων και τον Θανάση Κανελόπουλο, ο οποίος ήταν από το γειτονικό χωριό της Ελασία. Δυστυχώς άλλα ονόματα δεν έχω υπόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για Δημαρχή. Η τιμή ήταν πολύ μεγάλη για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.